Αγαπητοί τηλεθεατές, επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε πάλι με ευρωεκλογές και έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ δύο υποψήφιους ευρωβουλευτές από το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο, το ΕΠΑΜ. Ο κύριος Καζάκης, Δημήτρης Καζάκης, διακεκριμένος οικονομολόγος. Έχουμε μιλήσει κατά καιρούς στο ΦΛΑΣ. Γεια σας, κύριε Καζάκη. Ευχαριστώ θερμά που σας έχουμε εδώ μαζί μας. Και και γενικός γραμματέας του ΕΠΑΜ. Και ο κύριος Όθωνος Κουμαρέλας. Όθωνος Κουμαρέλας. Υποψήφιος ευρωβουλευτής και. Είμαι στην πολιτική γραμματεία του Ενιαίου Παλαϊκού Μετώπου. Ωραία. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Καζάκη. Κύριε Καζάκη, το θέμα το οποίο παίζει πάρα πολύ έντονο, το είδαμε και από την κυβέρνηση να γίνεται μια ιδιαίτερη νήξη, είναι αυτό που λέμε η τραπεζική ενοποίηση, η οποία παίρνει σάρκα και οστά. Και ήταν να γίνει και πιο μετά, αλλά επισπεύδονται οι διαδικασίες. Ναι. Αυτό είναι και το κύριο αντικείμενο των τελευταίων Eurogroup. Προσπαθούν να επιταχύνουν τις διαδικασίες για να αρχίσει η Τραπεζική Ένωση από τον Ιούλιο του 2014, δηλαδή σε δύο μήνες, ενώ ήταν να ξεκινήσει τον Ιούλιο του 2015, περίπου σε ένα χρόνο. Ο λόγος είναι ότι οι τράπεζες στην Ευρωζώνη πάνε από το κακό στο χειρότερο, υπάρχει τρομακτικό πρόβλημα βιωσιμότητας των μεγάλων τραπεζών και θέλουν πάση θυσία να φτιάξουν ένα νέο πλαίσιο στήριξης των τραπεζών τους. Η Τραπεζική Ένωση αφορά τις συστημικές λεγόμενες τράπεζες, δηλαδή αφορά εκείνες τις τράπεζες που χρηματοδοτούνται και ανακεφαλαιοποιούνται προκειμένου να επιβιώσουν, όπως τουλάχιστον λένε. Τι ακριβώς αφορά η Τραπεζική Ένωση? Αφορά την προστασία των τραπεζών έναντι οποιασδήποτε απέτησης έχει ο καταθέτης ή ο οφειλέτης έναντι των τραπεζών. Και ταυτόχρονα το να διαθέτει χρήμα όποτε χρειάζεται το κάθε κράτος μέλος, προκειμένου να διασώζονται οι τράπεζες. Το τι θα διασώζεται είναι μια μεγάλη συζήτηση, αλλά τουλάχιστον το χρησιμοποιούμε τους όρους που λένε αυτοί. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για τον Έλληνα πολίτη? Σημαίνει πρακτικά ότι δεν θα έχει τη δυνατότητα να προστατέψει τον εαυτό του με ένδικα μέσα έναντι των συστημικών τραπεζών, εάν οι συστημικές τράπεζες επιλέξουν είτε να κατάσχουν καταθέσεις ή να προχωρήσουν σε πληστηριασμούς ακόμη και πρώτης κατοικίας προκειμένου να ενισχύσουν τη βιωσιμότητά τους. Αυτό σημαίνει η Τραπεζική Ένωση. Και είναι εντυπωσιακό το ότι κανένας δεν κουβεντιάζει αυτό το πράγμα. Καμιά πολιτική δύναμη, και βεβαίως η κυβέρνηση είναι αυτονόητο γιατί δεν θέλει να συζητηθεί. Αλλά το θέμα είναι γιατί δεν το συζητάει για τη μνημονιακή αντιπολίτευση. Έχω μια εξήγηση βεβαίως σχετικά με αυτό, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι μέχρι τώρα, ακόμη και αυτά τα λίγα ένδικα μέσα που είχε ο Έλληνας οφειλέτης ή Έλληνας καταθέτης για να υπηρεσβεύσει. Τα ένδικα μέσα για να καταλάβει ο κόσμος, ναι, να προσφύγει για παράδειγμα. Του νόμου για του πληστηριασμού που υπήρχαν, του νόμου Κατσέλη. Όπως είναι ο νόμος Κατσέλη, ή η δυνατότητα να προστατεύσει την κατάθεσή του, για παράδειγμα, για να μην κάνει κατάσχεση οποιοδήποτε στο όνομα του οποιοδήποτε, με εξαίρεση την εφορία που βεβαίως κάνει κατασχέσεις ισχύρας τρίτων για ενίκεια, μισθούς ή συντάξεις. Και με την κατάθεση να είναι πλέον αυτό που λέμε επένδυση με, ναι, το ρίσκο μέσα. Πλέον αυτό το πράγμα ο καταθέτης έχει πάψει να είναι καταθέτης στην Ευρωζώνη. Είναι επενδυτής και παίρνει το ρίσκο της επένδυσής του. Γι' αυτό και ανά πάσα στιγμή μπορεί να υποστεί έκτατη φορολόγηση, κούρεμα ή οτιδήποτε άλλο αποφασίσει η τράπεζα. Χωρίς να έχει ένδικα μέσα, δηλαδή να προσφύγει στο δικαστήριο για να προστατεύσει τον εαυτό του και τα χρήματά του. Αυτό είναι η Τραπεζική Ένωση. Εσείς τώρα βλέπετε ότι αυτή η τραπεζική ενοποίηση θα ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι, το τρέχον, το 14, από το φθινόπωρο. Το βλέπω δηλαδή δύσκολο, το βλέπω δύσκολο, γιατί πρέπει να λύσουν πολλά αριθμιστικά ζητήματα. Πολλά αριθμιστικά ζητήματα. Ωστόσο, αυτή είναι η πρόθεσή τους. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι αν θα πρέπει να βάλουμε φρένο ή όχι. Και βάζουμε φρένο όχι απλά τασόμενοι ενάντια στα μνημόνια, αλλά ενισχύοντας μια δύναμη που έχει ξεκάθαρη τοποθέτηση απέναντι στα ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον τρόπο που εξελίσσεται. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, τότε θα είμαστε υποχείρια των εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που βεβαίως έχουν θέσει τη χώρα υποκατοχή. Μην το ξεχνάμε αυτό. Βρισκόμαστε υποκατοχή από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρώτα και κυρία. Τώρα, όσον αφορά για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, επειδή είχαμε και τις ραγδαίες αλλαγές μετά και το πολυνομοσχέδιο, ότι οι κρατικές, αυτό που λέμε τράπεζες, δηλαδή με το ιδιωτικό management βέβαια, αυτό είναι το οξύμορο σχήμα, τουλάχιστον η Eurobank ολοκληρώθηκε αυτή η ανακεφαλαιοποίηση. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή πρακτικά? Ότι
πουλήθηκαν οι μετοχές που είχε το δημόσιο σε ιδιώτες ξένους σχεδόν τζάμπα, 60% η ζημιά. Η Eurobank, δηλαδή, αυτή την 60% η ζημιά που είναι διαφορά μόνο... την πληρώνουμε εμείς. Ναι, βεβαίως. Γιατί αυτό είναι χρέος. Είναι χρέος για εμάς, για τους Έλληνες πολίτες. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η Eurobank, προκειμένου για παράδειγμα να απορροφήσει το καλό ταχυδρομικό ταμιευτήριο, χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Χρηματοπιστικής Σταθερότητας με περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, 2,650 θυμάμαι καλά, είναι χρέος για τον Έλληνα πολίτη. Είναι τρομακτικό να σκέφτεται κανείς το τι ψέματα λέγονται αυτή τη στιγμή, όταν αυτό, για παράδειγμα σήμερα διακινούνται πληροφορίες για μείωση χρέους λόγω των 11 δισεκατομμυρίων που έχουν απομείνει στο Ταμείο Χρηματοπιστικής Σταθερότητας και προορίζονται για να ανακεφαλοποιήσουν των τραπεζών. Και διαρρέει το μαξί μου ότι αυτά, αν δεν τα έχουν ανάγκη οι τράπεζες, θα τα γυρίσουν πίσω στους δανειστές και θα μας μειώσουν το χρέος. Πέρα από το αστείο της υπόθεσης, το χρέος αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 326 δισεκατομμύρια για την κεντρική κυβέρνηση. Το να μειώσουν ακόμη και τα 11, αν υποθέσουμε ότι αυτό γίνεται πραγματικότητα, θα μας πάει στα 315, σιγά τα ΟΑ, δηλαδή σιγά τη μείωση. Και με δεδομένο ότι ήδη ο κ. Σταϊκούρας θα μας είπε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα ξαναβγούν στις αγορές με τα 3 δισεκατομμύρια, καταλαβαίνω ότι αυτά τα 11 δισεκατομμύρια θα αναπληρωθούν σε χρόνο ρεκόρ, σαν οφειλή της χώρας. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Μας κοροϊδεύουν λέγοντας αν οι τράπεζες δεν τα χρειαστούν. Μα πότε οι τράπεζες δεν χρειάστηκαν χρήματα? Για θα τρελαθούμε δηλαδή σε αυτή τη χώρα. Με τα μεγάλα ονόματα τι γίνεται? Με τους εφοπλιστές, με αυτό είναι, εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα μεγάλο παραμύθι. Το παραμύθι το οποίο το έχει αποδεχτεί και η αντιπολίτευση. Το παραμύθι λέει το εξής. Γιατί είναι οι τράπεζες είναι σε αυτά τα χάλια? Γιατί υπάρχουν πολλά κόκκινα δάνεια. Που, τι εννοούν? Ότι ο ελεύθερος επαγγελματίας, επειδή πλέον δεν έχει δουλειά, δεν μπορεί να τα εξυπηρετήσει. Ή όπως λέει η κυβέρνηση, υπάρχει πολύ μεγάλη φοροδιαφυγή ή φοροαποφυγή. Και ταυτόχρονα, όπως λέει ο κ. Τόμψεν, οι Έλληνες, επειδή είναι μεταξίδες εκφύσεως, προφανώς, έχουν αναπτύξει πολύ διαφορετικές τακτικές μη πληρωμής των δανείων. Αυτό ο κ. Τόμψεν το είπε στη συνέντευξή του, αν θυμάμαι, σε ελληνικές εφημερίδες, εδώ πριν ένα μήνα. Λοιπόν, η αντιπολίτευση, βέβαια, για να το κάνει πιο φιλολαϊκό το μύθο αυτό, λέει: εντάξει, ο κακομοίρητος το νοικοκυριό έχει μειωθεί το εισόδημα, πώς να εξυπηρετήσει το κόκκινο δάνειο, το δάνειό του, ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο μικρομεσαίος κτλ. Αυτό είναι μέρος της αλήθειας, δεν είναι όμως η πηγή του προβλήματος των τραπεζών. Η πηγή του προβλήματος των τραπεζών είναι τα θαλασσοδάνεια. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή μόνο τα κόμματα χρωστάνε πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ. Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Ακριβώς. Κυρίως. Λοιπόν, ποιος θα τα πληρώσει αυτά, με δεδομένο ότι το Πασόκ δεν θα πιάσει ούτε 30% τώρα? Ποιος θα τα πληρώσει? Μάλιστα, για να πάμε και στους ολιγάρχες, 60 ολιγάρχες σε αυτή τη χώρα χρωστάνε πάνω από 60 με 70 δισεκατομμύρια προς το τραπεζικό σύστημα. Και το κάθε τρίμηνο οι τράπεζες, τι κάνουν οι λεγόμενες συστημικές με την κάλυψη της κυβέρνησης, μειώνουν το χρέος των ολιγαρχών. Υπάρχουν, δηλαδή, διαγράφουν τα δάνεια. Τους διαγράφουν, ακριβώς, τους διαγράφουν τα δάνεια. Να πούμε ένα χαρτί, μάλιστα διαγράφουμε δάνεια. Υπάρχουν και μερικά ονόματα, θα είναι ενδιαφέρον να τα ακούσουμε. Υπάρχουν, ας πούμε, για παράδειγμα, δάνεια τα οποία έχουν διαγραφεί χωρίς λόγο προς ανθρώπους που κανονικά θα πρέπει να είχαν καθίσει στο σκαμνί της δικαιοσύνης, να είχαν δηλαδή λογοδοτήσει προς τη δικαιοσύνη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η περίπτωση της Κύπρου. 31 Δεκάτου 2010 εμφανίζονται οι ελληνικές τράπεζες να έχουν δανειοδοτήσει Κύπριους επιχειρηματίες, λέγε με Βιονόπουλος, για να ξεκαθαρίζουμε δηλαδή τι λέμε. Λοιπόν, με 10,8 δισεκατομμύρια. Στις 31 Τρίτου 2013, το Μάρτιο δηλαδή που έγινε και το κούρημα, η επίθεση δηλαδή. Γιατί το τρίμερο που θυμόμαστε. Η πολεμική επίθεση στην Κύπρο με οικονομικά μέσα. Εμφανίστηκαν οι τράπεζες να έχουν μειώσει τη δανειακή τους έκθεση προς την Κύπρο κατά 8,6 δισεκατομμύρια. Δηλαδή να χρωστάει, να έχουν δώσει δάνεια 2,2 δισεκατομμύρια. Πώς εξαφανίστηκαν αυτά τα δάνεια? Πώς εξαφανίστηκαν? Με δύο τρόπους. Ή αυτοί οι Κύπριοι επιχειρηματίες τα γύρισαν πίσω σε ρευστό. Αυτό όμως θα είχε αποτυπωθεί στην κεφαλαιακή κατάσταση των τραπεζών. Αυτό δεν έγινε. Ίσα-ίσα μπήκαμε σε διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης. Αν θυμάστε, ρίχαμε λεφτά. Ή τους χάρισαν οι συστημικές τράπεζες τα δάνεια προκειμένου να μην εμπλακούν
στην όλη υπόθεση που γεννήθηκε με το χτύπημα του τραπεζικού συστήματος της Κύπρου. Το τελευταίο φαινόμενο είναι οι οφειλές προς το ελληνικό δημόσιο που κληροδότησε η Τράπεζα της Κύπρου, που απορροφήθηκε από την Τράπεζα της Πειραιώς. Τα υποκαταστήματα. Έτσι, μπράβο. Από την Τράπεζα Πειραιώς, τι έγινε, πέρασε με νομοσχέδιο την προηγούμενη εβδομάδα, όπου προέβλεπε την πλήρη απαλλαγή της Τράπεζας Πειραιώς από τις οφειλές προς το ελληνικό δημόσιο. Πράγμα που δεν γίνεται. Προχωρήστε. Πράγμα που δεν γίνεται για κανέναν. Ούτε για, ούτε για το μικρομεσαίο, ούτε τον ελεύθερο επαγγελματία, ούτε φυσικά για κανέναν Έλληνα φορολογούμενο. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Δίνουν τη δυνατότητα με κάλυψη της κυβέρνησης, γι' αυτό άλλωστε βγήκε και στην αγορά, δήθεν να δημιουργήσει ευνοϊκό κλίμα, ώστε οι μεγάλοι ολιγάρχες, ξέροντας ότι η Ελλάδα προορίζεται για τον Κιάδα, προορίζεται να τεμαχιστεί, να διαλυθεί, να ακροτηριαστεί εθνικά και να ισοπεδωθεί κυριολεκτικά, αυτή η χώρα θα μείνει μόνο ως τοπονύμιο και όχι ως χώρα. Αυτή είναι η προοπτική που έχουν προδιαγράψει οι δανειστές, αν θέλετε, και οι εντολοδόχοι τους μέσα στην Ελλάδα. Δανειστές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επειδή το ξέρουν λοιπόν, οι μεγάλοι ολιγάρχες τι κάνουν αυτή τη στιγμή. Λαιλατούν κυριολεκτικά τις επιχειρήσεις τους. Επιτρέποντας, και επειδή πέρα από τα δάνεια που έχουν εισπράξει, πέρα από τις τεράστιες οφειλές που φορτώνουν τα ασφαλιστικά ταμεία, πέρα από τις οφειλές που δημιουργούν προς την εφορία, για τις οποίες η εφορία δεν κάνει απολύτως τίποτα. Ενώ κυνηγάει ακόμη και με ποινικά μέσα το μέσο φορολογούμενο, το μέσο Έλληνα. Τι κάνει τώρα. Τι κάνουν τώρα, ανοίγουν τις διεθνείς αγορές ώστε να πάρουν ομολογιακά δάνεια. Έτσι, για παράδειγμα, η Intralot, μέλος του ομίλου Intracom, πήρε 300 εκατομμύρια με ομολογιακό δάνειο και προστίθεται στο 1,2 δισεκατομμύρια προστά ήδη στο τραπεζικό σύστημα. Η ΔΕΗ κιόλας, 700. Η ΔΕΗ πήρε τα 600-700 εκατομμύρια και έχει 5,5 περίπου δισεκατομμύρια χρέος ήδη προς το τραπεζικό σύστημα. Ναι. Δεν κατακαιρματίζεται, δεν γίνονται επενδύσεις, δεν γίνονται τίποτα απολύτως. Να ξεκαθαρίσουμε. Δεν γίνονται επενδύσεις, ακόμη το λεμό 15 είναι στα σκαριά. Και σε λίγο έχουμε και στον κύριο Κουμαρέλα. Όσον αφορά για αυτά τα χρήματα, τα 700 εκατομμύρια που πήρε η ΔΕΗ, κάποιος θα πει ότι ωραία, η ΔΕΗ ανοίγεται στις αγορές, προχωράει, θα προχωρήσει σε επενδύσεις. Αυτά τα λεφτά, τα 700, ποιος θα τα πάρει τελικά? Δηλαδή, θα τα πάρουν οι ιδιώτες. Θα τα εκμεταλλευτεί κάποιος, αλλά τη ζημιά ποιος θα την πληρώσει? Ο ελληνικός λαός, γιατί πέστε μου εσείς τώρα, όταν θα εγκαταλειφθούν αυτές τις επιχειρήσεις και θα εγκαταλειφθούν σε συνδίκες κατάρρευσης, ποιος θα κληθεί να πληρώσει το χρέος αυτό? Ποιος θα το κληθεί? Αφού έτσι αλλιώς θα φορτωθεί στις τράπεζες και διαμέσου των τραπεζών στο ελληνικό δημόσιο. Αυτό είναι το δράμα που συγκροτείται στο λεγόμενο ιδιωτικό χρέος, όπως διαμορφώνεται σήμερα από τους μεγάλους ολιγάρχες. Και λέμε ότι φταίει ο κακομοίρης ο Φουκαράς, ο οποίος δεν έχει αυτή τη στιγμή να πληρώσει το κόκκινο δάνειο, το δάνειο για το σπίτι του που έχει πάρει, ή το καταναλωτικό, ή την κεφαλαϊκή ενίσχυση που πήραν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με τις τράπεζες, και για να πάω και στον κύριο Κουμαρέλα, με τις τράπεζες τώρα έχουμε γύρω στις ουσίες συστημικές, γύρω στις τέσσερις. Τέσσερις, που από ό,τι φαίνεται μάλλον θα γίνουν τρεις. Ήδη υπάρχουν διαπραγματεύσεις με η Εθνική με τη Eurobank και κατά πάσα πιθανότητα θα γίνουν δύο, να καταλήξουμε δηλαδή μόνο με την Τράπεζα Πειραιώς και την Alpha Bank. Μάλιστα. Κύριε Κουμαρέλα, ο στόχος του ΕΠΑΜ, του Ενιαίου Παλαϊκού Μετώπου, είναι να στείλει αυτό το μήνυμα. Έχετε τις περιοδίες που είναι σε εξέλιξη. Ακριβώς. Και είναι αυτό που λέμε, δίνεται την πρόταση του άλλου δρόμου στην ουσία. Ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε. Ο ελληνικός λαός στις 25 του Μάη έχει μία ευκαιρία μετά τις εκλογές του 2012. Από το 2012 μέχρι τώρα γίνανε πάρα πολλά πράγματα στη χώρα. Εξελίχθηκε μία πορεία που ξεκίνησε ήδη από το 2010 με έναν τρόπο που νομίζω ότι έθιξε τον περισσότερο κόσμο. Στις 25 του Μάη ο ελληνικός λαός έχει την ευκαιρία να δώσει την απάντησή του ή να δεχθεί ό,τι έχει συμβεί και να προχωρήσει στον ίδιο δρόμο ή να πει stop, φτάνει πια, προχωράμε διαφορετικά. Το Ενιαίο Παλαϊκό Μέτωπο έχει ξεκάθαρη θέση. Εξ αρχής έχει σταθεί εναντίον των μνημονίων και όλης αυτής της πρακτικής που μας οδήγησε σταδιακά σε αυτή την εξαθλίωση μεγάλων στρωμάτων του πληθυσμού και προτείνει μια διαφορετική λύση. Μια λύση η οποία είναι εντελώς έξω από αυτό το περιβάλλον, από αυτό το πλαίσιο. Εάν, όπως μας λένε οι ίδιοι, σε αυτό το πλαίσιο που λειτουργούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ευρώ, δεν υπάρχει άλλη λύση, είναι μονόδρομος,
και αυτό πιστοποιείται από όλους, τότε πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τη λύση εκτός του πλαισίου, να αλλάξουμε το πλαίσιο. Είναι απλή λογική. Το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο, υποθέτω ότι λέτε ότι η λύση είναι και αυτό που λέμε εκτός ευρωζώνης, ακόμη και με εθνικό νόμισμα. Ακριβώς. Το ΕΠΑΜ όμως έχει αυτό που λέμε, βάλει κάτω ένα πρόγραμμα το οποίο θα μας δώσει τον οδηγό, τον μπούσουλα, σε περίπτωση που βγούμε από την ευρωζώνη, φύγουμε από το ευρώ. Πώς θα μπορέσουμε να ορθοποδήσουμε. Το ΕΠΑΜ από την ίδρυσή του έθεσε τους στόχους. Έθεσε τα προτάγματα. Τι πρέπει να γίνει και επεξεργάστηκε τη λύση σε βάθος. Βήμα το βήμα. Μάλιστα πολύ πρόσφατα, το Γενάρη του 2014, είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε δημοσίως το πρόγραμμα που το ονομάσαμε έτσι συμβολικά, το πρόγραμμα των 100 πρώτων ημερών μιας κυβέρνησης λαϊκού μετόπου. Όπου εκεί με 6 συγκεκριμένα σημεία και 25 δέσμες μέτρων αναλύσαμε ακριβώς την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει ο τόπος για να βγει, για να έχει διέξοδο. Μάλιστα. Επειδή είστε και κοντά, οπότε αντιλαμβάνομαι και τουλάχιστον έτσι το βλέπω, με την Ανταρσία για παράδειγμα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσατε να έρθετε σε επαφή με όλα αυτά τα με τους σχηματισμούς, με τα αριστερά σχήματα γενικότερα. Ναι, όχι. Έχουμε μια σοβαρή πολιτική διαφωνία και θα έλεγα και κοινωνική διαφωνία. Εμείς μιλάμε για εθνική ανεξαρτησία και δημοκρατία. Πέστε μου, πότε τελευταία φορά μίλησε κάποιο κόμμα της αριστεράς για εθνική ανεξαρτησία και δημοκρατία. Κάτι αναφέρεται για το ΣΥΡΙΖΑ πριν. Τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, εσείς τι βλέπετε δηλαδή? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ εισπράττει το αποτέλεσμα της οργής του κόσμου απέναντι στην κυβερνώσα παράταξη. Ο κόσμος είναι φοβερά οργισμένος και κινείται προς το ΣΥΡΙΖΑ θέλοντας να τιμωρήσει την κυβερνώσα παράταξη. Και αυτό διασώζει εκλογικά, αν θέλετε, το ΣΥΡΙΖΑ. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει να επιδείξει καμία πρόταση συγκεκριμένη, δεν μιλά συγκεκριμένα, ο πολιτικός του λόγος είναι αμφίσιμος, έχει μια πολιτική η οποία εάν την πάρουμε στα σοβαρά, γιατί στην πραγματικότητα συνθηματολόγοι δεν έχουμε δει κάτι συγκεκριμένο, εάν την πάρουμε στα σοβαρά, είναι εξίσου επικίνδυνη με την τωρινή πολιτική. Διότι δεν έχει διέξοδο, δεν προτείνει διέξοδο. Σου λέει θα τα καταφέρω με διαπραγματεύσεις. Και εγώ θα τα καταφέρω πηγαίνοντας στο Σύριο. Δεν λέει απολύτως τίποτα. Λύση μέσα στην Ευρωζώνη δεν υπάρχει δηλαδή. Υπάρχει, εάν μου αποδείξει κάποιος, και για μένα, επειδή είμαι πρακτικός άνθρωπος και όχι με θρησκοληψίες και ιδεολογήματα, εάν μου αποδείξει κάποιος ότι μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε την ελληνική οικονομία χωρίς καινούργια χρέη και χωρίς να βάζουμε πρόσθετες υποθήκες στην πατρίδα. Εάν μου δείξει κάποιος αυτό το δρόμο, πρακτικά, άμεσα, μου απαντήσει αυτό το πράγμα πρακτικά, άμεσα, εγώ είμαι μαζί τους για το ευρώ. Και πρακτικά, άμεσα, το ξεκαθαρίσουμε. Σημαίνει νούμερα και χρονοδιαγράμματα. Να μου πει, με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίσω αυτά τα ποσά σε αυτό το χρονικό πλαίσιο. Διαφορετικά, μιλάμε στον αέρα. Πόσα λεφτά πρέπει να δώσει η Ελλάδα το 2014 και το 2015 για το κοχρεολύσια? Πάνω από 60 δισεκατομμύρια. Αυτό πώς μπορούμε να το. Ποιος το λέει αυτό, ότι είναι τόσα? Το δημόσιο χρέος καταγράφεται ανατρίμηνο και υπολογίζεται η πορεία αποπληρωμής του, είτε σε τόκους είτε χρεώληση, επίσημα από τον ΟΔΙΧ, δηλαδή από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Αυτά λοιπόν είναι τα 60 δισεκατομμύρια. Βέβαια τα επόμενα χρόνια θα είναι λίγο λιγότερα, αλλά. Όχι ακριβώς. Είναι περισσότερα. Συγγνώμη που διακόπτω. Παρακαλώ. Κάνουν το εξής ορισμένοι και δημοσιογράφοι. Βάζουν μόνο τους τόκους. Υπολογίζουν μόνο. Τι χρειάζεται και όχι να το ομόλογο που έλεξαν, ναι. Όχι τα λήξη πρόθεσμα. Τα λήξη πρόθεσμα. Ακριβώς. Και σου λέει 5, 6, άρα, 10. Από το 14 και ιδιαίτερα από το 15, η επιτοκιακή επιβάρυνση του χρέους αυξάνει δραματικά. Και μέσα σε 2-3 χρόνια θα υπερδιπλασιαστεί. Γιατί θα αρχίσουν να πέφτουν οι τόκοι, αρχίζουν να αυξάνονται οι τόκοι του ήδη διαμορφωμένου δανείου των 240 δισεκατομμυρίων που μας δώσανε. Θυμάστε, πριν ένα χρόνο μας είχαν δώσει μια επική μήκηση στην πληρωμή του χρέους. Ναι. Των τόκων κυρίως του χρέους. Από το 2015 αρχίζει η πληρωμή. Οπότε αυτόματα αυξάνει η επιτοκιακή επιβάρυνση. Και μας πάει αυτό τώρα, μιλάμε για τα επόμενα 50, 60, 70 Κοιτάξτε, χρόνια αυτή η διαδικασία. Επίσημα είναι μέχρι το 2047. Τώρα η κυβέρνηση κάνει το εξής έγκλημα. Διαπραγματεύεται να πάει το 55. Συγγνώμη, αλλά μέχρι το τέλος θα φτάσουμε στο 3055 και θα χρωστάμε. Συνέχεια, όποιος ξέρει, νοικοκύρης στο σπίτι του,
που δυστυχώς χρωστά στην τράπεζα και που είμαστε περισσότεροι. Αν έρθει η τράπεζα και σας πει επιμήκυση, είναι καλύτερα. Χειρότερα είναι. Τελικά θα φτάσεις να πληρώνεις πολύ περισσότερα και να είσαι με την αγχώνη για πολύ περισσότερα χρόνια. Αυτή που ακούγεται από το Βερολίνο είναι να πάμε να πάει στο 2070. Εντάξει, με αυτό λέμε. Είναι ποτέ δυνατόν να πάμε έτσι με αυτή τη λογική. Να πω κάτι λίγο. Θα μπορούσαμε όμως, άμα είχαμε μια πολιτική εξουσία, μια πολιτική κυβέρνηση, να πει προς τους δανειστές του: κοιτάξτε, αυτά τα τοκοχρεωλήσια δεν σας τα πληρώνω για μια περίοδο. Σας σταματάω. Παύση. Δεν έχω. Να σας πω, αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολλά επιχειρήματα να πούμε αυτό το πράγμα. Και νομικά και πολιτικά επιχειρήματα. Το τελευταίο πιο εντυπωσιακό από όλα, εντυπωσιακό για τον κόσμο που δεν ξέρει και πολλά, να το πούμε έτσι, διότι εντυπωσιακό είναι, και τότε το ξέρει ο κόσμος και δεν συζητιέται καθόλου, το διεθνές δίκαιο ότι μας παρέχει αυτή τη δυνατότητα. Εμείς το φωνάζουμε από την αρχή, έχουμε πει πώς ακριβώς θα γίνει κτλ. Αλλά το πιο τελευταίο αποτέλεσμα ήταν 14 Μαρτίου 2014, όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έβγαλε ένα ψήφισμα που λέει το εξής απλό πράγμα. Ολόκληρος ο μηχανισμός στήριξης της Ευρωζώνης που στήθηκε για την Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία, οι μνημονιακές πολιτικές, αλλά και η δράση, η ύπαρξη και η δράση της Τρόικας παραβιάζουν το πρωτογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάτε για των οικονομικών υποθέσεων του Κάρας τώρα, το πόρισμα. Μα μιλάμε για ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου. Πάνω στην υπόθεση του έρευνα του Κάρας. Γιατί αυτή η είδηση αποσιωπήθηκε. Δεν την είδαμε πουθενά. Μόνο των κοινωνικών υποθέσεων. Είδαμε του Ισπανού Ευρωβουλευτή. Έγινε ψήφισμα. Είναι απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου πλέον. Το ξέρω. Λοιπόν, και εδώ υπάρχει ένα θέμα τώρα. Μα τα έλεγε ο κύριος Κασιμάτης, ο συνταγματολόγος. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, υπάρχει ένα θέμα τώρα. Τρία βασικά ερωτήματα, μάλλον δύο ερωτήματα θα θέσω. Εφόσον υπάρχει αυτό το ψήφισμα που σου λέει ότι ό,τι έχεις υπομείνει και οι όροι που σου έχουν τοποθετήσει είναι τελείως παράνομοι. Άρα, πρώτο, γιατί εγώ θα πρέπει να το πληρώσω. Είναι ποτέ δυνατόν να μου λέει κάποιος ότι κοίταξε να δεις κάτι, οι όροι που σου έχουν βάλει οι δανειστές για να αποπληρώσεις είναι τελείως παράνομοι. Και εσύ να ισχυρίζεις ότι πρέπει να τους πληρώσεις. Δηλαδή, παλαβώ αυτό το πράγμα. Και μιλάμε ότι αυτόματα ξεφορτωνόμαστε 240 δισεκατομμύρια από τα 326 δισεκατομμύρια που αυτή τη στιγμή είναι το χρέος. Το δεύτερο, πολύ σημαντικό είναι, γιατί κανένα από τα κόμματα δεν το ανέδειξε ως τη σημαία έτσι συζήτησης μπροστά στην Ευρώπη. Δεν την είδαμε αυτή την είδηση. Τουλάχιστον αυτό που λέμε, άντε από τα κανάλια όχι, από ένα κόμμα. Αυτό λέω. Εντάξει, η κυβέρνηση είναι λογικό γιατί. Γιατί βέβαια την κολλάει στον τοίχο το ψήφισμα. Τα αντιμνημονιακά. Δηλαδή, πώς σκέφτεται ακριβώς ο ΣΥΡΙΖΑ να διαπραγματευτεί, και ο κύριος Καμένος, γιατί την ίδια περίπου θέση έχουν, διαπραγμάτευση. Πώς σκέφτεται να διαπραγματευτεί όταν δεν χρησιμοποιεί τέτοιο νομικό πολιτικό εργαλείο, τέτοιο νομικό πολιτικό όπλο, και δεν το κουνάει από σήμερα. Σημαία έπρεπε να το έχει κάνει. Κοιτάξτε, έχω την απόφαση που μου επιτρέπει, άμα θέλω, να μην πληρώσω τα 240. Οπότε καθίστε τουλάχιστον στο τραπέζι να κουβεντιάσουμε. Γιατί δεν το κάνουν? Για δύο λόγους. Ή γιατί τρέμουν και δεν έχουν καμία πρόθεση να συγκρουστούν με τους δανειστές. Mm-hmm. Αυτό φάνηκε και από τη θέση που πήραν για τα 3 δισεκατομμύρια που μας βγάλανε στις αγορές. Γιατί αν κάποιος ήθελε να αμφισβητήσει το χρέος και να το βάλει στο τραπέζι, θα έπρεπε να βγει και να πει αυτό που είπε το ΕΠΑΜ. Δηλαδή, όλο αυτό το σχέδιο που έχει στηθεί για τα 3 δισεκατομμύρια της εξόδου της αγορές είναι παράνομο, στημένο, χειραγώγηση. Το είπαν αυτά τα κόμματα. Δεν είπαν όμως αυτό που είπαμε εμείς. Δεν το αναγνωρίζουμε. Το συγκεκριμένο ομόλογο πενταετές δεν το αναγνωρίζουμε, είναι προϊόν επαχθούς τακτικής και χειραγώγησης της ελληνικής οικονομίας και του ελληνικού λαού. Γιατί δεν το είπε ένα κόμμα, όπως είναι για παράδειγμα ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι αξιωματική αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή και πλέει ή τουλάχιστον φέρεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως έχει αυτό που λέμε την ως σημαία το κούρεμα του χρέους. Αυτό το κούρεμα το οποίο αναφέρει, το κούρεμα. Mm-hmm. Όταν ακούμε κούρεμα, πάμε και στο PSI, αλλά μιλάμε για μια άλλη κατάσταση. Αυτό το κούρεμα θα μπορέσει να βοηθήσει ή αυτό που λέμε θα κουρευτεί και συλλογικά να φτιάξει? Πέστε μου εσείς κάτι. Mm-hmm. Πώς είναι δυνατόν κάποιος να προσπαθήσει να κουρέψει το χρέος πραγματικά και προς όφελος της χώρας? Γιατί άμα πάμε σε κούρεμα τύπου PSI όπως ήταν το 12, άστα. Καταστράφηκαν ασφαλιστικά ταμεία, πανεπιστήμια, νοσοκομεία. Αλλά πήραν τα χρήματα, κάναμε όλα τα χρήματα. Και αυξήθηκε το χρέος. Λοιπόν, αλλά ας πάρουμε ότι υπάρχει καλή πρόθεση. Και ότι όντως θέλει να παλέψει για το κούρεμα του χρέους χωρίς ανταλλάγματα σε βάρος της χώρας και του λαού. Πώς είναι δυνατόν να πιστέψουμε ένα κόμμα που αρνείται να πει στους δανειστές ότι κοιτάξτε να δείτε, ως μέλλον πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας και ως μέλλον σαν κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν αναγνωρίζουμε το συγκεκριμένο ομόλογο. 3 δισεκατομμύρια είναι. Δεν το αναγνωρίζουμε. Και μάλιστα το λέει και ως αντιπολίτευση, που στο κάτω δεν δεσμεύεται και από τίποτα. Αυτό όμως θα επέτρεπε να τυναχτεί στον αέρα η όλη φιέστα. Αν το έλεγε η μέλουσα κυβέρνηση, να το πούμε έτσι, το κόμμα της μέλουσας κυβέρνησης, δεν θα το ακούμπαγε κανένας.
Δεν θα το αγόραζε. Και θα δυναζόταν η όλη η φιέστα στον αέρα. Εάν δεν θέτεις και δεν τολμάς να θέσεις θέμα για τα 3 δισεκατομμύρια, θα τολμήσεις να θέσεις θέμα για τα 326 δισεκατομμύρια. Ο κύριος Μιλιός βέβαια είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αυτό που λέμε να κάνει μια παύση πληρωμών για ένα χρονικό διάστημα. Ο κύριος Μιλιός δεν ξέρει τι του γίνεται και το λέω με τα πλήρου λόγου γνώσης. Ακούστε να δείτε. Για να μιλάμε σοβαρά, έτσι. Έχεις λήξει πρόθεσμο ομόλογο, το οποίο αυτή τη στιγμή πρέπει να πληρώσουμε 9,6 δισεκατομμύρια μέχρι 21 Μαΐου. Γι' αυτό και έχει δανειστεί τρελά η κυβέρνηση και παίρνει και τις δόσεις και τα λοιπά. Όλα εκεί θα πάνε. Έτσι, μπράβο. Εκεί πηγαίνουν τα χρήματα. Λοιπόν, πέστε μου εσείς, τι σημαίνει δεν πληρώνω. Στην πράξη σημαίνει κήρυξη αθέτησης πληρωμών. Δηλαδή, πάω να πληρώνω και καταγγέλλω το χρέος. Αυτό σημαίνει. Λοιπόν, δεν μπορείς να προχωρήσεις σε πάυση πληρωμών, έστω και μερική του χρέους, χωρίς να καταγγείλεις το σύνολο του χρέους. Λοιπόν, τα υπόλοιπα είναι του Μιλιού, του δηλαδή, Σταθάκη. Δηλαδή, μου λέτε τέλος, ή το κάνεις του... ή δεν το κάνεις. Έμα αυτό είναι το θέμα. Τώρα, απλά κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Μάλιστα. Κύριε Κουμαρέλα, για να ολοκληρώνουμε. Από εδώ και πέρα βλέπετε εξελίξεις, δηλαδή οι ευρωεκλογές, το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών θα σηματοδοτήσει πολιτικές εξελίξεις εντός και ευρωπαϊκά, αν θέλετε. Θεωρώ, καταρχήν σε ευρωπαϊκό επίπεδο βλέπουμε και μαθαίνουμε ότι υπάρχει μια τάση αμφισβήτησης, έντονης αμφισβήτησης αυτού του οικοδομήματος και από διάφορες πλευρές. Υπάρχει βέβαια η ακροδεξιά αμφισβήτηση, υπάρχουν όμως και λαϊκά κινήματα που αναπτύσσονται ανάλογα με αυτά του ΕΠΑΜ, τα οποία βάζουν το θέμα της δημοκρατίας και της αυτοδιάθεσης των λαών. Μάλιστα είχαμε στις 30 του Νοέμβρη του 2013, πολύ πρόσφατα, μια διεθνή συνάντηση που κάναμε στην Αθήνα και μαζευτήκαν περίπου 30 κινήματα από όλη την Ευρώπη. Από αυτά τα κινήματα συμμετέχουν κάποια στις ευρωεκλογές με ανάλογα προτάγματα με τα δικά μας. Είναι από τη Γαλλία, από τη Φιλανδία, από την Ισπανία. Και βγήκε μάλιστα πολύ πρόσφατα, την περασμένη εβδομάδα, ένα κοινό ανακοινωθέν και του ΕΠΑΜ και των κινημάτων αυτών για το ζήτημα των ευρωεκλογών. Πιστεύω ναι ότι θα υπάρξουν εξελίξεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά προφανώς και στη χώρα μας μέσα, εάν ο ελληνικός λαός, γιατί όλα είναι ανοιχτά. Όλα είναι πολύ ανοιχτά το σκηνικό. Διαισθανόμαστε, καταλαβαίνουμε, υπάρχουν οι δημοσκοπήσεις που μας λένε διάφορα πράγματα, αν και δεν εμπιστευόμαστε καμία δημοσκόπηση. Παρ' όλα αυτά, η όσφληση είναι αυτή ότι θα υπάρξουν εξελίξεις. Πού ακριβώς θα το δούμε τότε. Ακόμη και ενδεχόμενο εθνικών εκλογών προώρων. Κοίταξε να δείτε, εάν υποστεί την αναμενόμενη συντριβή η κυβερνώσα παράταξη, προσωπικά αυτή τη στιγμή οι δικές μας εκτιμήσεις δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία μαζί με την ελιά του Πασόκ, μαζί με τις παραποτάμιες βρούβες του κ. Θοδωράκη, και τη Δημάρ δεν θα πιάσουν ούτε το 20% όλοι μαζί. Εάν υποστούν τέτοια συντριβή, αναγκαστικά πλέον ανοίγει το θέμα των εθνικών εκλογών. Ωστόσο όμως, επειδή βρισκόμαστε πάλι σας λέω υποκατοχή, θα βγουν κατά πάσα πιθανότητα οι δανειστές, θα πούνε εμείς θέλουμε αυτή την κυβέρνηση να παραμείνει. Μπορεί. Αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι κάνουμε για μεταβατικό πρωθυπουργό. Επειδή αυτό που σχεδιάζεται να υπογραφεί σε βάρος της χώρας είναι τρομακτικό, και κανένας υπηρεσιακός πρωθυπουργός δεν θα αναλάβει την ευθύνη, θα κρατήσουν τον Σαμαρά και τον Βενιζέλο. Όχι για πολύ, για μέχρι το φθινόπωρο που θα τεθεί ξανά το ζήτημα της βιωσιμότητας του χώρου, όπως τουλάχιστον λένε αυτοί, και θα υπογραφεί η καινούργια σύμβαση με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Αυτό είναι το ζήτημα. Και μετά ενδεχομένως θα πάμε σε εκλογές. Άλλωστε, θα έχουμε ένα κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης που κινείται σε κοινοβουλευτικά πλαίσια, λες και έχουμε κοινοβουλευτισμό. Έχει καταργηθεί ο κοινοβουλευτισμός στη χώρα μας. Μετά τα τελευταία 4 χρόνια, απλά ένα καραγκιός μπερντέ βλέπουμε στο κοινοβούλιο. Είναι το γραφείο πρωτοκόλλου της Τρόικας. Ακριβώς. Απλά περνάνε οι εντολές. Και έχουμε, το σύνολο της αριστεράς, και αυτό το πράγμα για μένα είναι η προδοτική στάση σήμερα της αριστεράς, και το λέω εγώ που προέρχομαι από εκεί, με τα λόγω γνώσεως. Γιατί όποιος διαβάζει σήμερα θέμα εθνικής ανεξαρτησίας, εθνικού απελευθερωτικού αγώνα ενάντια στην κατοχή, είναι προδότης. Είναι προδότης απέναντι στην πατρίδα και το λαό. Και πολύ περισσότερο διπλά προδότης όποιος μιλάει εκ μέρους της αριστεράς. Γιατί αν κάτι έχει προσφέρει η αριστερά σε αυτόν τον τόπο, αν κάτι έχει προσφέρει, είναι το ότι πρωτοστάτησε στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα του λαού στην παλιά ναζιστική κατοχή. Και αν η σημερινή αριστερά πρόδωσε και ξεφτύλισε αυτή την παράδοση, τότε δεν πρέπει να υπάρξει. Πρέπει να σταματήσει να υπάρχει.
Είναι ύβρις η ύπαρξή της. Ειδικά στις σημερινές συνθήκες όπου ο λαός καλείται να δώσει το μεγαλύτερο εθνικό απελευθερωτικό αγώνα στην ιστορία του απέναντι στη μεγαλύτερη απειλή που αντιμετωπίζει αυτή η πατρίδα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καζάκη. Υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΕΠΑΜ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο οικονομολόγος, ο κύριος Όταν Κουμαρέλας, υποψήφιος ευρωβουλευτής επίσης με το ΕΠΑΜ. Καλή συνέχεια και στους δύο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που σας είχατε στο στούντιο. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί τηλεθεατές, να σας ευχαριστήσουμε. Γεια σας.